Το πρώτο μεγάλο βήμα για να προχωρήσει η αποκατάσταση και ανάδειξη των ενετικών νεωρίων, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει συντάξει η ομάδα του Πολυτεχνείου Κρήτης, έγινε σήμερα με την έγκριση των προτάσεων από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο. Μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του ΚΑΣ, εκδόθηκε η θετική γνωμοδότησή του, που χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη για την πορεία του έργου. Νομίζω όμως ότι είναι μια στιγμή που όλοι οι Χανιώτες και όλες οι Χανιώτισες και όχι μόνο το περίμεναν. Η αποκατάσταση και επανάχρηση των ενετικών νεωρίων μπαίνει στην τελική ευθεία. Οι προτάσεις διατυπώθηκαν στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος και είναι αντικείμενο της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτιστικής Ανάπτυξης που έχει υπογράψει το Υπουργείο Πολιτισμού με την Περιφέρεια Κρήτης, το Δήμο Χανίων και το Πολυτεχνείο. Και πριν από λίγο ενημερωθήκαμε ότι αυτή η μελέτη έγινε αποδεκτή. Αναμένουμε αν υπάρχουν κάποιες επιμέρους παρατηρήσεις. Σε κάθε περίπτωση όμως ξεπεράσαμε αυτό το πολύ κρίσιμο σημείο και τους επόμενους μήνες θα ετοιμαστούν και οι υπόλοιπες συνοδευτικές μελέτες ώστε να φτάσουμε στην δημοπράτηση του έργου. Με τις προτινόμενες επεμβάσεις στο μνημιακό σύνολο των νεωρίων, επαναπροσδιορίζεται ο ρόλος του στο αστικό περιβάλλον, αποκαθίσταται η ιστορικότητα του χώρου, ο μνημιακός χαρακτήρας του και η σχέση του εμβληματικού συγκροτήματος με τη θάλασσα, δήλωσε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σημειώνοντας. Το εμβληματικό έργο της αποκατάστασης και ανάδειξης των ενετικών νεωρίων υπηρετεί τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της κυβέρνησης μέσα από την αξιοποίηση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος της πόλης των Χανίων και απαντά στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας για ενσωμάτωση των νεωρίων στην καθημερινότητα της πόλης και των πολιτών. Οι προτάσεις των μελετητών ακολουθούν τρεις βασικούς άξονες: τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του συγκροτήματος και του ενιαίου χώρου σε καθένα από τα 7 σωζόμενα νεώρια, τη διατήρηση του αποτυπώματος του χρόνου, τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του συγκροτήματος με το αστικό περιβάλλον, τόσο εκείνο της ιστορικής μνήμης, όσο και εκείνο της σύγχρονης ζωής.